Για να σας δω. Και να έτσι και χάλια που είμαστε. Δεν κερδίσατε σε κανένα. Που είστε ένα μπουρδέλο εδώ και 10 χρόνια. Περίμενε, Τάκη. Ένα λεπτό. Μπορεί και να μην είναι, να μας αποδείξουν. Εμεί λέμε. Όχι, εγώ το αποδεικνύω ότι είναι ένα μπουρδέλο. Εδώ και 9 χρόνια ο Ολυμπιακός έχει πάει 4 Final Four και έχει πάει 2 ευρωπαϊκά. Εσείς δεν έχετε πάει ούτε σε ένα. Ούτε σε ένα Final Four δεν έχετε πάει. Και όσον αφορά και εφέτος, για την 8η θέση που παλεύετε, δεν την πάρετε. Σας το λέω εγώ. Σήμερα νικήσατε λόγω του Ιτούδη. Θα μου πεις ναι, στο τελευταίο το φτιάρε, άμα ήταν θα πέσανε καλά, δεν θα είχε και το δικό έξω. Έτσι δεν είναι. Μπράβο. Λοιπόν, και, δεν είναι και τυχαίο. Δύο νίκες ο Παναθηναϊκός με την Τζέσεκα και πάει να κερδίσει τα Κανάρια πουλιά. Τι λέτε ρε τώρα. Τι λέτε ρε τώρα ρε. Τι λέτε ρε κότες. Ρε κότες, τι λέτε. Ο Ολυμπιακός την τελευταία εξαετία στην Ευρώπη είναι η καλύτερη ομάδα. Ωραία. 4 Final Four, 2 ευρωπαϊκά. Και στο διατάφτα, να μην. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε καλά. Να, ο Στρέλιεξ είναι τραυματίας. Ο Σπανούλης διάστρεμα. Μπορείτε να παίξετε σαν οπαδί. Άμα το κάνετε, δεχόμαστε εμείς. Άλλο θα πει η διοίκηση. Αλλά σαν οπαδί, αν θέλετε τη γνώμη μας. Και τώρα που δεν είμαστε καλά, αλλά όλοι οι αγώνες από εδώ και πέρα. Όλοι με ξένο. Σας πειράζει. Ναι, έχετε δίκιο. Και τι, νομίζετε ότι επειδή ζητάμε εμείς εξασφαλίσαμε και την νίκη. Όχι, δεν θέλουμε άλλο να μας φάνε τα νεύρα. Στα 20 δευτερόλεπτα να έχουμε 3 φάουλ. Δεν γίνεται αυτό, ρε. Πουθενά δεν γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν έχουμε δικαίωμα ελπίδας. Επειδή είναι πολύ τίμια. Όχι, μα, επειδή είναι πολύ παράδειγμα, ρε. Στα 20 είναι ποια ελπίδα. Επειδή είναι πολύ τίμια. Άκουτα. Ένα παιχνίδι, αν το χάσεις, δεν γίνεται να πάρεις όλα. Ούτε η μία ομάδα, ούτε η άλλη. Αλλά να ξέρεις ότι έχει παιχτεί στα ίσα. Εδώ τώρα. Αυτό θέλουμε. Με σημαδεμένη τράπουλα, ξεχάσετε. Αρκετά σας χαρίσαμε. Και πολύ κρατήσατε. Και αρκετά πραγμάτων σας χαρίσαμε. Λοιπόν, να σας πω και κάτι. Κλέψανε, δεν χαρίσαμε. Τα κλέψανε, ναι, μωρέ. Χαρίσαμε με την παρουσία μας. Με την παρουσία, ναι, άλλο αυτό. Λοιπόν, ακούστε κάτι άλλο να σας πω. Βγήκατε τώρα σαν τα πιθήκια. Ας τα πιθήκια, έχουμε καεί. Πες ένα άλλο ζώο. Ένα άλλο ζώο. Που πανηγυρίζετε, ναι, σαν τις καμήλες. Μπράβο, πες καμήλα. Ναι, ωραία. Και πανηγυρίζετε. Εσείς ο Παντελής Παναθηναϊκός, για εσάς λέτε, μιλάω για παίκτες. Μην με μπλέξετε με παίκτες, όπως την άλλη φορά. Που έλεγα εσύ να είσαι έτσι και ο άλλος είναι καλός. Καμήλες, τι λοιπόν, καμήλες. Σαν καμήλες. Καμήλα. Λοιπόν. Και λέτε νικήσαμε την Τζεσεκά. Σε ποιους, σε εμάς το λέτε. Πού τη σκίσαμε τον κόλο και στην Τουρκία και στο Λονδίνο. Στην Τουρκία της πήραμε τον κύπελο. Και εσείς νικήσατε με τον Ιτούδη. Εγώ δεν νικήσα με τον Ιτούδη. Τους πήρα το κύπελο, καταλαβαίνετε ρε. Έχανα 21 πόντους, 19 πόντους. Και τις πήρα το κύπελο. Θυμάσαι το καταλαβαίνετε. Το ίδιο τις έκανα και στην Αγγλία. Και θυμάσαι το Ρώσο στην Αγγλία που τον παρηγορούσαμε. Και του λέμε δεν πειράζει. Ναι. Και πήγε μπουκάλια βότκα. Ναι, και να μας κενάει βότκα. Και του λέμε φίλοι, είμαστε σήμερα σε υπογράφη. Και εγώ για να του κάνω παρηγοριά. Ναι. Σούρωσα, μου βάζε και εμένα. Ναι. Και μου έκανε μετά αυτό παρηγοριά. Παρηγορούσαμε το Ρώσο και του λέγαμε. Και του λέγαμε του Ρώσου φίλοι, είμαστε σήμερα σε υπογράφη με εμείς. Αύριο πάλι εμείς. Έτσι είναι οι φίλοι. Και όπως εξαναγυρίζετε ότι νικήσατε την Τζεσεκά. Θα πανηγυρίσουν, όχι. Περιμένετε. Θα πανηγυρίσουν, τι σε νοιάζει. Όχι, να ξέρουν ποιο έχει σημασία αγώνα. Ποιο αγώνα έχει σημασία. Δεν έχει να κάνει τώρα για του άντρε. Πάμε και στο δεύτερο που έχει να κάνει τώρα. Για νίκη, ότι να νικήσατε, νικήσατε. Μπράβο. Τι έχει γίνει. Είστε από κάτω στην βαθμολογία από εμά. Ή δεν είστε. Είστε ή δεν είστε, ρε. Είστε. Περίμενα, πάρω. Είστε. Γιατί όμω είστε. Γιατί σας παίρνουμε τη διαφορά, ε! Εντάξει είμαστε! Εντάξει είμαστε, ρε Βαζέλια! Εντάξει. Που έχετε ρίξει όλα τα αθλήματά σας στη Β' Εθνική για να μην σας γαμάει ο Ολυμπιακός! Να μην συναντάτε τον Ολυμπιακό. Εντάξει, το τι θα γίνει δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ναι, να και τι, ναι. Ναι, αλλά τώρα και αυτό υποδηλώνει όπως το θέλουν τους ξένους διαιτητές. Που φαγώθηκε ο Γιαννακόπουλος για μία γραμμή στο βόλεϊ! Και δεν είναι τίμια αυτά και τι είναι αυτά που γίνονται και εδώ γίνονται τις πουτάνας στο κάγκελο. Λοιπόν, εντάξει.